Από τα ξημερώματα, αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν αλλεπάλληλες επιχειρήσεις από το χωριό ανάμεσα στο Ηράκλειο και το Αρκαλοχώρι που είχε βρεθεί και χθες στο στοχαστρό τους μέχρι την Αγία Βαρβάρα και το Λέντα, ελέγχοντας όλους τους πιθανούς χώρους καταφυγής της, πρόσωπα με τα οποία γνωρίζεται και θα μπορούσε να είχε ζητήσει τη βοήθεια και την υποστήριξή τους. Έρευνα φαίνεται να πραγματοποιήθηκε ακόμη και σε διαμέρισμα στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων σε σχετικά μικρή απόσταση από το σημείο στο οποίο βρέθηκε το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε και παραμένει κλειδωμένο στην περιοχή της Θερίσου. Η 38χρονη φαίνεται να ακολούθησε καλά μελετημένα βήματα για τη διαφυγή της, παρότι δεν φαίνεται να συναντάται με κάποιον όσο οι κινήσεις της έχουν καταγραφεί από κάμερες στο κέντρο της πόλης. Αυτό ενισχύει το γεγονός ότι η παραγγελία, η παράδοση και η χρήση του καυστικού υγρού έγιναν μέσα σε ελάχιστο διάστημα. Στοιχείο που υποδεικνύει ότι η 38χρονη είχε σκοπό να βλάψει τον 36χρονο και το μόνο που έλειπε ήταν το μέσο για να το κάνει, αλλά και το πώς θα διαφύγει ώστε να μην λογοδοτήσει για τη φρικαλαία πράξη της, καθώς με τη χρήση του καυστικού υγρού ήταν όπως φαίνεται σίγουρη πως εκείνος ήταν αδύνατο να καταφέρει να αντιδράσει. Την ίδια στιγμή κορυφώνονται οι αντιδράσεις των συνδικαλιστών της Ελλάς στο Ηράκλειο για τις ανυπόστατες και προσβλητικές αιτιάσεις που προβάλλει συνήγορος της οικογένειας του θύματος, ο οποίος κάνει λόγο για σκόπιμη ολιγορία και μεροληψία των αρχών. Καταδικάζουμε σαν ένωση απερίφραστα τέτοιες δηλώσεις, που σκοπό έχουν στο παιχνίδι δημιουργίες εντυπώσεων, να θίξουν και να βλάψουν την τιμή και την υπόλοιψη των συναδέλφων μας. Και δεν χρειάζεται να μπαίνουμε σε τέτοιες διαδικασίες, ώστε να στο παιχνίδι εντυπώσεων να δημιουργούνται εικόνες δεξιά και αριστερά, ότι δεν κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Έχουμε αποδείξει και αποδεικνύουμε πως ουδέποτε έχουμε καλύψει δράστες και εγκλήματα. Δεν μας ενδιαφέρει το προφίλ είτε του δράστη είτε του θύματος και για τον λόγο αυτό πάντοτε εργαζόμαστε με ζήλο και αυταπάρνηση για την αποκάλυψη της αλήθειας και της δικαιοσύνης. Αναφέρει μεταξύ άλλων η ιδρυμία ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων του Ηρακλείου.